Η τεχνητή νοημοσύνη στην υπηρεσία του στόχου αποτελεσματικότερης διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών. Το ρομποτικό σύστημα, το οποίο κατασκευάστηκε με τη σύμπραξη του ΕΣΔΑΚ, του ΙΤΕ Κρήτης και του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας, αναγνωρίζει τη σύνθεση των ανακυκλώσιμων υλικών και με αρπάγη ενισχύει την αποτελεσματικότερη διαλογή τους. Τοποθετώντας τέτοια σύγχρονα μηχανήματα, τα οποία έχουν να κάνουν με την πιο νέα τεχνολογία, θα έχουμε τη δυνατότητα να επιτύχουμε καλύτερους στόχους σε σχέση με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δηλαδή, τι εννοώ καλύτερους στόχους, εννοώ λιγότερα απορρίμματα θάβονται στο ΣΥΤΙ. Το συγκεκριμένο ρομποτικό μηχάνημα έχει κατασκευαστεί από το ΙΤΕ με τη συμβολή του ΙΤΕ και των υπόλοιπων εταίρων του προγράμματος, με στόχο να αναγνωρίζει μέσω της τεχνητής νοημοσύνης υλικά όπως είναι το πλαστικό, τα οποία θέλουμε στο εργοστάσιο απορριμμάτων, στο εργοστάσιο διαλογής, για τα οποία θέλουμε να επιτύχουμε μεγαλύτερη καθαρότητα. Ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η εγκατάσταση του συστήματος στη μονάδα του Αμαρίου, όπου με τη χρήση του θα επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή καθαρότητα των ανακυκλώσιμων υλικών. Ένα ζητούμενο που τίθεται πλέον επιτακτικά από τις εταιρείες που παραλαμβάνουν τα υλικά για να τα επαναχρησιμοποιήσουν, όπως εξηγούν οι συντονιστές του προγράμματος. Κατά τη διάρκεια της διαλογής των ανακυκλώσιμων υλικών υπάρχουν σημαντικές προσμίξεις στα ρεύματα, τα ανακτώμενα. Έτσι λοιπόν, αυτός ο εξοπλισμός θα τοποθετηθεί στη μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων Αμαρίου με σκοπό να βελτιστοποιήσουμε τη διαλογή και να αυξήσουμε την ποιότητα του ανακτώμενου υλικού. Οι εταιρείες απαιτούν μεγαλύτερη καθαρότητα υλικών για τα προϊόντα τα οποία κατασκευάζονται από ανακυκλωμένο πλαστικό, οπότε είναι μια πάρα πολύ σημαντική διαδικασία και έρχεται τώρα το συγκεκριμένο ρομπότ να συμβάλλει στις ήδη υφιστάμενες διαδικασίες που γίνονται. Το σύστημα κατασκευάστηκε με τη σύμπραξη του ΕΣΔΑΚ, του ΙΤΕ Κρήτης και του Πανεπιστημίου της Λευκωσίας μέσω του προγράμματος Inter Recycle, το οποίο χρηματοδοτείται από το Interreg Κρήτη Κύπρος. Σκοπός αυτού του προγράμματος είναι να αναβαθμίσουμε ακόμα περισσότερο την διαχείριση των απορριμμάτων.